Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ελάτε αγαπημένοι μου χριστιανοί, όπου κι αν είστε, όπως είστε, ή αν μπορείτε σηκωθείτε ή γονατίστε, να κάνουμε την προσευχή μας. Όλοι μαζί, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Σήμερα αγαπημένοι μου χριστιανοί, είναι η Κυριακή του Θωμά. Ο Χριστός παρουσιάστηκε στους μαθητές του, αλλά έλειπε ο Θωμάς. Και όταν εκείνοι του είπαν ότι είδαμε τον Χριστό, τον Κύριό μας αναστημένο, εκείνος τους είπε, εάν δεν βάλω των δάκτυλών μου εις τον τύπον των ύλων των καρφιών και την χείρα μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Επέμενε σε αυτό ο Θωμάς. Ύστερα από 8 ημέρες παρουσιάστηκε ξανά ο Χριστός στους μαθητές του και ήταν και ο Θωμάς εκεί και του λέγει του Θωμά, «Θωμά, βάλει τον δάκτυλόν σου εις τον τύπον των ύλων και βάλει την χείρα σου εις την πλευράν και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Ας σταματήσουμε σε αυτή τη φράση σήμερα, «Μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός», για να δούμε πού εμείς πηγαίνουμε. Ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος, ήταν ολιγόπιστος, είχε αμφιβολίες και όλοι οι άνθρωποι έχουν αμφιβολίες. Αλλά όταν είδε τον Χριστό αναστημένο, έπαυσαν οι αμφιβολίες. Και τι είπε ο Θωμάς? Έπεσε και τον προσεκίνησε και είπε, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Αυτό ήταν ο τελικός λόγος του Θωμά και πίστεψε στο Χριστό, στον αναστημένο Χριστό, και όπως οι άλλοι μαθητές, έτσι και εκείνος κήρυξε την Ανάσταση του Χριστού και την ορθόδοξη πίστη σε ολόκληρο τον κόσμο και έδρασε στην Ασία ο Θωμάς. Και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Εμείς σήμερα που περνούμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αυτή τη μεγάλη κρίση του κορονοϊού, είμεθα πιστοί, άπιστοι ή ολιγόπιστοι? Πρώτα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότης είχε ξεφύγει από την πίστη στον αληθινό Θεό, στον Ιησού Χριστό. Οι ίδιοι οι χριστιανοί εγκατέλειψαν την πίστη τους. Βασίστηκαν περισσότερο στην επιστήμη και στην τεχνολογία και εκυριάρχησε σε πολύ μεγάλο βαθμό η αθεία. Διότι νόμιζαν οι άνθρωποι ότι με την επιστήμη και την τεχνολογία έγιναν παντοδύναμοι, πήραν τη θέση του Θεού, εξεθρόνησαν το Θεό από τον θρόνο του και στο θρόνο του Θεού προσπάθησαν να βάλουν τους εαυτούς τους με την επιστήμη και την τεχνολογία. Έρχεται όμως τώρα ένας μικρός ιός, ένα μικρό πραγματάκι που δεν μπορείς να το δεις ούτε με το μάτι ούτε με τίποτε. Ένα μικρόβιο, δεν είναι μικρόβιο, ο ιός είναι κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό είναι. Και αυτό είπε στους επιστήμονες, πού είναι οι επιστήμες σας? Στους τεχνολόγους, πού είναι η τεχνολογία σας? Μήπως κάνετε λάθος και ναι μεν η επιστήμη και η τεχνολογία χρειάζονται, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε το Θεό? Αλίμονο αγαπημένοι μου χριστιανοί, αν τα βάλουμε με την επιστήμη και την τεχνολογία. Όλα αυτά είναι δοσμένα από τον Θεό και όλα αυτά χρειάζονται και εμείς πρέπει να βάζουμε το νου μας, το κεφάλι μας να δουλεύει για να βρίσκουμε όλα αυτά τα πράγματα της τεχνολογίας και της επιστήμης. Θυμάστε ο Χριστός τι είπε? Είπε, «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι».
τι κάνει ο Πατέρας του, ο Θεός και εργάζεται και ο ίδιος, η Αγία Τριάδα, τι κάνει και εργάζονται. Να, ένα παράδειγμα είναι το εξής. Βλέπετε ότι συνεχώς δημιουργούνται νέα αστέρια. Ποιος τα κάνει αυτά τα αστέρια? Λοιπόν, είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται. Όλοι νομίζουν ότι μπορούν να βρούνε από πού γίνονται, αλλά κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει βρει τίποτε. Και αυτή η θεωρία του Big Bang που λένε, της μεγάλης έκρηξης, και αυτή στο τέλος καταλήγει στο Θεό. Πόσες φορές τα είπαμε αυτά? Γι' αυτό όταν ο Χριστός λέγει στο Θωμά «και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός», δεν το λέγει μόνο στο Θωμά, το λέγει σε σένα, σε μένα, στον καθένα, στους μεγάλους επιστήμονες και στους μεγάλους τεχνολόγους. Να μην είμαστε άπιστοι. Ο Θεός μας έδωσε το νου, ο Θεός μας δημιούργησε και μας έδωσε όλες αυτές τις ικανότητες, αλλά να μην νομίζουμε ότι μπορούμε να γίνουμε θεοί. Διότι ένας μικρός ιός, όπως ο ιός της κορώνας, μας έχει διαλύσει και δεν ξέρουμε από πού να κάνουμε. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, μη φοβήστε, ο Θεός είναι μαζί μας. Και αυτός ο κορονοϊός θα περάσει και όλα θα περάσουν. Εκείνο το οποίο δεν περνάει εύκολα είναι η απιστία η δική μας και περισσότερο η απιστία των μεγάλων. Γι' αυτό να προσευχόμαστε όλοι να μην χάνουμε την πίστη μας, αλλά να γινόμαστε πιστοί. Να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό, να πιστεύουμε στην μετάθανατον ζωή, να πιστεύουμε στην έλευση, τη δεύτερη έλευση του Χριστού, το δεύτερο ερχομό του Χριστού και στη δικαία κρίση και στην αιώνια ζωή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Orthodox Christians have a wonderful tradition. From the day of the resurrection to the day of the ascension of Christ, they greet one another not as usually, but with the words, Christ is risen, and the answer, truly, He is risen. Christ was risen, and He appeared to his disciples. All of them were there except Thomas. When they saw him and they realized that he was the one that was crucified on the cross, and he died and he was resurrected, they immediately understood that this was the real proof of the divinity of Christ. And they prostrated and they worshipped him. When he left and Thomas came, the other disciples said to Thomas, "We have seen the resurrected Lord." But he said, "No, I'm not going to believe you unless I put my finger on the signs of the nails and my hand on his side, I will not believe." And he remained like this. He would not believe.
8 days later, Christ appeared again in front of all the disciples, and Thomas was there. And he turned to Thomas and he said, "Thomas, here I am. Put your finger on the signs of the nails and your hand on my side, and believe that I am the resurrected Jesus. I am the true God. And don't be unfaithful, but be faithful." Thomas, the moment that he saw that, he knelt down and he said to Christ, "My Lord and my God, you are my Lord and my God. You are truly the true God, the only Redeemer and Savior of the world." Let's stop in what Christ said. Do not be unbeliever, but believe. Nowadays, we're going through a very difficult problem, which is called coronavirus. Everyone is in his home. We face great difficulties, and we face great difficulties with our faith and the church services, but later we're going to face great difficulties financially because of coronavirus. Let us think and talk about this. Why coronavirus? You know what? Thomas believed, but it seems that we don't believe. First of all, the great scientists and the powerful people in the world, they don't believe in God. That is why atheism came in, and many, many people are atheists. On top of this, we the Christians, who know that Christ was resurrected and he is the true God, sometimes we have doubts about this. And our faith is not as strong as it should be. But look, coronavirus came, and it's a little tiny thing. We can't even see it. Yet, the scientists, the technologies and everything else is paralyzed. They don't know what to do. We don't know why God allowed this to happen, but maybe we should come to our senses and we should see that above everything else is God Himself, and we should believe in God. Christ said, "My Father is still working, and I'm working." What is God doing in His working? Still creating. You know that every so often we have so many stars been brought into being, been created. By who? By God. All the scientists have not been able yet to explain how, and even the theory of Big Bang does not say everything, and it leads to the faith of God. Therefore, beloved in the Lord, let us think about this. Let us go back. Let us return to the true faith and believe in God. Believe in the resurrected Christ as the only true God. And not only believe in the resurrected Christ as the only true God, but believe in the afterlife. Believe that He is going to come back to resurrect everybody and judge the living and the dead. And believe in the eternal life so that we will be with Him forever and ever, enjoying always His infinite love, His infinite glory, His infinite holiness. Christ is risen. Truly He is risen. He is the only true God.
He is the only Redeemer and Savior of the world. Let us all believe in Him. Let us be humble and let us continue our life like this. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, Jesus, you were crucified by us on the cross. You died on the cross. You descended into Hades, and you caused the resurrection of everybody. You were resurrected yourself, and you ascended into heaven, and you are coming again to judge the living and the dead. Help us with our unfaithfulness. Help us to be believers, for really, you are our God. Thank you, Lord Jesus Christ, only true God, only Redeemer and Savior of the world. Christos Anesti. Περάσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα με κλειδωμένες τις εκκλησιές. Εμείς εδώ στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή είμαστε περισσότερο ευλογημένοι και τυχεροί, διότι έχουμε 5 φοιτητές, 3 ιερείς και ο ίδιος και κάναμε τις ακολουθίες όλοι μαζί. Βέβαια κάποιοι μας κατηγόρησαν ότι δεν τηρήσαμε τον νόμο. Αλλά εφόσον μένουμε στο ίδιο σπίτι, δεν παραβήκαμε τον νόμο. Άφησέ τους να λένε. We went through Holy Week and Easter, and all of us in our own homes. We here at the Archdiocese were better off, because we have 3 priests, 5 students, that live in the same building, and as such, we were able to do all the services together. Some people said that we did not keep the law, but they don't know what they are talking about. Since we are living in the same building, we are together. Let them talk. Πέρασε η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και της ζωοδοχοποιίας. Στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή κάναμε όλες τις ακολουθίες και τους εσπερινούς και την Θεία Λειτουργία. Ο ίδιος λειτουργήσα και ήταν τόσο όμορφα, αλλά δυστυχώς πάλι και κλεισμένων των θερών. We had the feast day of St. George's and the life-giving fountain, where this chapel is celebrating. And we had the Vesper services and the Divine Liturgies very, very well, unfortunately, again, with closed doors. Και σήμερα Κυριακή του Θωμά, τα ίδια. Και έρχονται άλλες ημέρες και πάλι τα ίδια θα κάνουμε. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά προσεύχομαι σε αυτό το εκκλησάκι που βλέπετε εδώ για όλους και για τον καθένα σας ξεχωριστά, διότι είναι καιρός που χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και πρέπει να βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Today is St. Thomas Sunday, and again everything was done with the doors of the churches closed.
And of course, there are other things that we are going to do, but I want you to know that every day, every morning and every evening, I pray in this beautiful chapel of the life-giving fountain for all and for everyone of you. Περισσότερο αυτές τις ημέρες, αγαπημένοι μου χριστιανοί, σκέφτομαι τους ηλικιωμένους μας και αυτούς οι οποίοι είναι στα ιδρύματά μας, στα γεροκομεία μας. More than anything these days, I'm thinking of the elderly people and especially those who are in the institutions, the homes for the aged. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κορονοϊός προσβάλλει περισσότερο τους ηλικιωμένους και αυτούς έχουν, οι οποίοι έχουν επισφαλή υγεία. You know that coronavirus is getting more to the elderly people and those who have problems, health problems, and I'm thinking of them. Και επειδή πλησιάζουμε τον Μάιο και θα έχουμε τη γιορτή της μάνας και τη γιορτή του πατέρα, θέλω να σας παρακαλέσω, αγαπημένοι μου χριστιανοί, ιδιαίτερα φέτος, να σκεφτείτε τους γονείς σας. Πόσο δύσκολο είναι για τον καθένα από αυτούς να μην μπορούν να δουν τα παιδιά τους, να μην μπορούν να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους. Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε περισσότερη κατανόηση και αν δεν μπορούμε να είμαστε κοντά τους, τουλάχιστον να είμαστε κοντά τους με το τηλέφωνο, ώστε να τους κρατούμε συντροφιά. May is approaching, and we have Mother's Day and Father's Day coming. And I would like to ask all of you to think more of our fathers and mothers, because it is so difficult for them that they can't see their children, they can't embrace their grandchildren. But at least, all of us, let's think of them. Let us think of them and do everything possible. And if we can't be together with them, at least call them every day and keep them company through the phone for some time. Ο Θεός να σας ευλογεί, αγαπημένοι μου χριστιανοί, και να φροντίζετε τους γονείς σας και όλη την οικογένειά σας. May God bless you and may you take care of your parents and your families. Την τόρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του σκέπε φρουρηχθεί λατέ, καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συμπάρθεν,